Μαζί μας ο Μάνος Νεόφυτος. Μη γελάς. Γεια σας. Αγορίνα. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη μέρα σκέφτηκα το εξής τις προηγούμενες πέρας. Στο δημοτικό σχολείο υπάρχει ο δάσκαλος, ο οποίος είναι ένας επιστήμονας, ο οποίος μαθαίνει τα μικρά παιδάκια, την αλφαβήτα και να λένε γου και αργά και και τα γάτα. Τις προηγούμενες δύο, αυτός μόνο είναι ένας επιστήμονας. Τις προηγούμενες δύο ώρες και κάτι, εδώ υπήρξαν δύο επιστήμονες. Της κβαντικής φυσικής. Έτσι εγώ τους θεωρώ στο δικό μου το μυαλό. Ο κύριος Χατζής, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο κύριος δούλεψε πάρα πολλά χρόνια για να μας παρουσιάσει αυτό που μας παρουσιάσει. Και εγώ, ο εγκέφαλός μου εισήγαγε τόσες χιλιάδες πληροφορίες που κάποια στιγμή έλεγα τελείωνε ρε πούστη, τελείωνε ρε πούστη. Αλλά ήταν όλα πάρα πολύ σοβαρά και μπράβο. Και ο άλλος ήταν ο κύριος Αναστασιάδης, ο οποίος... Έτσι το σκέφτηκα, έτσι το λέω, κουβαντική φυσική, τέλος. Ο άνθρωπος είναι, δεν ξέρω, εντάξει, οκ, σύμφωνο. Πάμε παρακάτω. Εδώ πέρα υπάρχουν οι φίλοι, οι οποίοι, στους οποίους βλέπω και θέλω να υποκλειτώ μέχρι το πάτωμα, γιατί είναι κορυφαίοι άνθρωποι που αγαπάνε και υποστηρίζουν αυτό το αδικημένο κλαπατσίμπαν όργανο. Το. Και αυτό που είναι κρυμμένο πίσω από τις κοντίνες. Ξέρετε, στην Ελλάδα τα τύμπανα είναι ένα όργανο το οποίο είναι πάρα πολύ υποβαθμισμένο. Και είναι και πάρα πολύ δύσκολο. Και αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ μαζί σας και θα σας ρωτήσουν μετά, το έχουν πάρει το όργανο και το έχουν πάει στα ύψη όσον αφορά τη χώρα. Διότι στην Αμερική τα όργανα, τα drums είναι του, υπάρχουν ένα όργανο. Άμα δείτε Big Band με 180 άτομα να παίζουν swing την πάω, ο drummer είναι ακριβώς απέναντι από το μέσο. Είμαι πέντε. Θέλω να πω ότι το όργανο αυτό είναι πολύ υποβαθμισμένο στη χώρα μας. Αυτοί οι άνθρωποι που είναι εδώ, ο κύριος Γιούλης, ο καλύτερος drummer της γενιάς του. Θεωρώ εγώ. Υπάρχει ο κύριος Δημητρίου. Παρακαλώ. Για τον κύριο Καπλίδη δεν μιλάω, δεν λέω τίποτα. Απολύτως θα πάνε οι προηγούμενοι. Εδώ υπάρχουν. Ο κύριος Λογοθέτης, ο Γερμανός. Είναι η μεγάλη δυναμία. Είναι ένας από τους καλύτερους μου φίλους ever. Πέρα από τα τύμπανα. Με τη ψυχή του, με τη λογική του, με τη φιλοσοφία της ζωής του. Έτσι. Καλά, υπάρχει και ο κύριος Μπέλος, ο Dr. B. Δεν παίζει drums, αλλά είναι άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά μας έχει όλους μέσα σε ένα τσιπάκι. Ο καλύτερος φίλος του drummer. Και βγαίνει μία στο ίντερνετ μία ανακοίνωση και λέει ότι οι drummers είναι πιο έξυπνοι από τους άλλους μουσικούς, γιατί κάτι λέει για τέσσερις φορές παραπάνω, γρηγορότερα σκέφτονται κλπ. Αυτό εγώ το θεωρώ καλό πριν στην υπερβολή. Δεν είναι κανένα τώρα. Δεν είναι για να μας φτιάχνουν. Απλώς πέρα από αυτούς τους ανθρώπους, σε αυτή την αίθουσα αισθάνομαι μεγάλο καημό και λιγμό μέσα μου. Υπάρχει ο κύριος Λουκάς Σιδεράς. Κάποτε πριν από πάρα πολλά χρόνια, σε ένα σινεμά στην Οδοσταδίου, η Πανεπιστημίου, έγινε το πρώτο solo drums festival στην Αθήνα. Δεκαετία του 60. Όπου ήμουν μέσα. Και έπαιξε ο κύριος Λουκάς, ο κύριος Σαλιάρης, καλή του ώρα και μάλλον, και διάφοροι άλλοι drummers. Από τότε τον ξέρω τον Λουκά και είναι άνθρωπος ο οποίος μπορώ να πω μέσα σε αυτούς που με στήριξαν ψυχολογικά και με τη λογική μου να παραμείνω μουσικός. Ο κύριος Λουκάς Σιδεράς. Αγόρι μου, θα σας πω την πέση. Λοιπόν, και όλα με αυτά όλα, τα οποία σας είπα,
Ευχαριστώ πολύ τον αδελφικό μου φίλο, τον κύριο Κορφίδη, που μας μάθεψε αυτούς εδώ για αυτό που